Ανδρέας Νικολάου, προπονητής κατά 19 της Ομόνιας. Είστε πρωταθλητές. Ήταν μια δύσκολη σεζόν. Τα καταφέρατε. Πώς το έζησες? Σίγουρα, εντάξει. Τα συναισθήματα σίγουρα είναι χαράς τώρα. Μέσα από μια δουλειά αρκετής πίεσης, άγχους, ολόκληρης χρονιάς, σίγουρα εγώ αντικαταστήσα τον Μάριον όμως, επειδή είμαστε στην Ακαδημία της Ομόνιας. Και είναι το επιστέγμα μιας καλής πορείας, εξαιρετικής πορείας, η σημερινή μέρα που σκεφτήκαμε και πρωταθλητές. Πιστεύεις ότι ήταν δίκαια η κατάκτηση, είστε στο τέλος του πρωταθλήματος, ήταν κοντά το ΑΠΟΕΛ, πώς το είδες εσύ? Θεωρώ πως ναι, ήταν δίκαια η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θεωρώ η Ομόνια έχει την πιο σταθερή ομάδα από όλες. Με αρκετά καλά αποτελέσματα και θεωρώ ότι ναι, στο τέλος της ημέρας θεωρώ ότι ήταν δίκαιη η επικράτησή μας ως πρωταθλητές. Αυτά. Ποια ήταν τα παιχνίδια, έτσι, κλειδιά, έτσι ώστε να φτάσει η Ομόνια σε αυτήν την επιτυχία? Σίγουρα τα παιχνίδια με τις, θεωρώ, τις κοντάτες ομάδες όπως ΑΠΟΕΛ, όπως ΑΕΛ, όπως ο Απόλλωνας Αδύνατος. Αλλά ειδικά τα παιχνίδια με ΑΠΟΕΛ, φυσικά μπορούσαμε να κερδίσουμε ειδικά το παιχνίδι εδώ πέρα. Όμως θεωρώ ήταν κομβικά σημεία, ειδικά το παιχνίδι και με Απόλλωνα. Yeah! Ειδικά το παιχνίδι με ΑΕΛ και Απόλλωνα που κερδίσαμε εδώ στο Πούλος, θεωρώ ήταν τα πιο κομβικά για τη μετέπειτα πορεία της ομάδας. Τα παιδιά είναι ουσιαστικά ένα βήμα πριν την πρώτη ομάδα, είναι κάτω 19. Η Ομόνια δίνει ευκαιρίες στους νέους. Πιστεύεις ότι αυτή η ομάδα μπορεί να δώσει στην πρώτη ομάδα τους παίχτες της? Ήδη αυτή η ομάδα ξεκίνησε να δίνει παίχτες στην πρώτη ομάδα, όπως και σήμερα που ουσιάζει ο Ανδρέας Ασημένος μαζί με τον Ανδρέα τον Σάβα, λόγω του παιχνιδιού της πρώτης ομάδας. Ήδη ξεκίνησε αυτή η ομάδα και με κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι έχει αρκετό ταλέντο και οι παίχτες που του χρόνου θα παρτίζουν το U19 όπως είναι το 2005. Ο στόχος της Ακαδημίας είναι πάντα να τροφοδοτά την πρώτη ομάδα με ποδοσφαιριστές που βγαίνουν από τα σπράχνα της. Θεωρώ πως γεννήσκεται αρκετά καλή δουλειά σίγουρα με τη συνεργασία της πρώτης ομάδας. Και αυτός είναι ο στόχος ολόκληρου του οικοδομήματος της Ομόνιας, ούτως ώστε να βγαίνουν παιδιά από την Ομόνια για την Ομόνια. Η Ομόνια στις Ακαδημίες πήρε 3 τίτλους, αν δεν κάνω λάθος, πρωτάθλημα. Πήρε U14, U15, έχασε έναν τίτλο θεωρητικά στα χαρτιά για παίκτη που χρησιμοποιήθηκε σε ένα παιχνίδι τελειωμένο 3-0 με κίτρινες χωρίς να το γνωρίζουμε, που μπορούσε και εκεί να πάρει το πρωτάθλημα με ένα βαθμό διαφορά τελείωσε. Όμως πήρε και τον τίτλο της U19. Θεωρώ ότι πήραμε τους 3 από τους 5 τίτλους. Τούτο είναι και το επιστέγασμα μιας φανταστικής δουλειάς που γίνεται. Και θεωρώ ότι με τη μετέπειτα πορεία που προδιαγράφεται ότι η Ακαδημία της Ομόνιας είναι ένας πάρα πολύ καλός ελκυστικός προορισμός για να προγραμματιστούν τα όνειρα του κάθε ποδοσφαιριστή για να παίξει στο ποδοσφαιρικό επίπεδο και δεν άλλο από την πρώτη ομάδα της Ομόνιας. Όσο αφορά εσένα, θέλει να συνεχίσεις την οικοδόμημα της Ομόνιας, έχεις κάποια όνειρα, αλλά πώς το βλέπεις? Σίγουρα θέλω να συνεχίσω στην Ομόνια. Σίγουρα η Ομόνια μας προσφέρει ό,τι θέλουμε για να μπορέσουμε να δουλέψουμε όσο πιο απρόσκοπτα γίνεται. Τώρα για το όνειρο μου, θεωρώ ότι στις ακαδημίες δεν ξέρω, μου κάνει περισσότερο στο ότι μου αρέσει να δουλεύω με ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών, ούτως ώστε να προτροφοδοτούμε τους και με τις εμπειρίες που έχουμε φυσικά και ως παλιός ποδοσφαιριστής, να τους δίνουμε στους μικρούς οτιδήποτε χρειάζεται για να μπορέσουν να εκπληρώσουν το όνειρο τους. Και πιστεύετε με, αν βλέπεις ποδοσφαιριστές που περάσαν από σένα σε πρώτη ομάδα, να αγωνίζονται στο κόψιλο επίπεδο, είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση που υπάρχει για κάποιον προπονητή αναπτυξιακού. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.